Να δούμε τα τρία γκολ του χθεσινού αγώνα. Έγινε κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Από την άποψη ότι ήταν πολύ λασπωμένο το τερέν. Εδώ το πρώτο γκολ στο δεύτερο λεπτό από τον Αλέξανδρο Μπατσιάνη, σέντρα από τον Καζάκη. Ευνηδίασαν οι γηπεδούχοι. Έβρεχε στην καβάλα πριν από την έναρξη του αγώνα για αρκετές ώρες με μπόρα. Και το γήπεδο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ο Άρης αντέδρασε. Αυτή είναι η κεφαλιά του Καπνίδη στο 62 μετά από σέντρα του Ελουντούλου. Ισοφαρίζει ο Άρης σε 1-1. Είπαμε πολύ κακές οι συνθήκες για ποδόσφαιρο στο βαρύ αγωνιστικό χώρο. Και στο 83 οργανωμένη αντεπίθεση για τον Άρη. Ο Τάτος θα γυρίσει την μπάλα, θα σουτάρει και από κοντά ο Πόη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα 1-2 για τον Άρη. Σε ένα παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι έγινε κάτω από αυτές τις εκρηκτικές συνθήκες, ήταν ιδιαίτερα ποιοτικό. Έδειξε και η Καβάλα ότι έχει αρκετά καλή ομάδα. Και σίγουρα το ότι ο Άρης έμεινε σε αυτήν την κατηγορία, επειδή υπήρχε και η μάχη η νομική που έδωσε για να ανέβει στην μέσο μπαράζ στην Football League, σίγουρα στεναχώρησε τους καβαλιώτες που επένδυσαν σε αυτήν την ομάδα. Ήταν ίσως το πιο δυνατό παιχνίδι αυτό για το μεγάλο ντέρμπι για όλο το πρωτάθλημα, για τον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Άρης έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία πράγματι. Θα υπογραμμίσω και την καλή παρουσία της Καβάλας, αλλά ο Άρης, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω, είναι τεχνική ομάδα. Σε ένα τόσο κακό αγωνιστικό χώρο έδειξε πολύ καλά στοιχεία με πολλές χαμένες ευκαιρίες και την ανατροπή στο σκορ που τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον πέρσι, αυτό δεν το είδαμε. Άλλη ομάδα πέρσι, κύριε Τοπαλίδη, δουλέψατε πέρσι στον Άρη. Αυτός ο Άρης νομίζω ότι δύσκολα θα χάσει την άνοδο, το έδειξε και χθες. Είναι εντελώς διαφορετική ομάδα πραγματικά και στα δικά σας μάτια. Νομίζω ότι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα, όπως λέγαμε και πέρσι, πρέπει ο Άρης Τρένο να βγει από την κατηγορία. Αυτή την ομάδα έχουν δημιουργήσει και αυτό είναι το πιο σωστό. Γιατί ο Άρης είναι, ενώ όλο το περιβάλλον, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ενώ όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, από φιλάθλους, από γήπεδο, από ιστορία, η πόλη. Δηλαδή, ο Άρης είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Και το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα είναι να πάει στη Super League και να παίξει στη Super League. Εκούσια παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, αλλά πέρσι δεν έγινε ο σχεδιασμός που έπρεπε να γίνει. Έγιναν και πολλά λάθη στην διάρκεια της περίοδου με πολλές αλλαγές. Εσείς τα γνωρίζετε καλά, ακόμα και διοικητικής φύσης. Πολλές αλλαγές στο ρόστερ πέρσι. Αλλά αυτό που είδαμε χθες σε ένα γήπεδο και βλέπουμε και τις ευκαιρίες που χάθηκαν στη διάρκεια του αγώνα ήταν κάτι το διαφορετικό για τον Άρη, που δείχνει να παίρνει, να βάζει. Να δείχνει ποιος είναι το αφεντικό και το λέω αυτό γιατί και η Καβάλα σίγουρα είναι μια ομάδα που θα πάει πάρα πολύ καλά. Το γεγονός ότι ιτήθηκε χθες αποθάρρυνε σε ένα βαθμό και τους ανθρώπους, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις μετά. Ακριβώς. Είναι ακόμα νωρίς. Θα σημαντικό το αποτέλεσμα πάντως για τον Άρη αναμφίβολα. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε και εσείς μια ανηλυμένη υποχρέωση, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Τοπαλίδη για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη φορά με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον Τάσο Πακλατζή. Θα πάμε στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Τάσος χθες στο Ανθέκαρα Γιάννη, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό που πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα είναι να σηκώσει το κεφάλι, να συνεχίσει. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να τελειώνει στη δεύτερη μόνη της αγωνιστική. Τρίτη, αλλά δεύτερη για μας. Και αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι να ευχαριστήσω και τον κόσμο για την παράστασή του. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι διαφορετικής κατηγορίας, αλλά σε δύσκολο γήπεδο. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που καταφέραμε σε ένα γήπεδο πολύ βαρύ και κερδίσαμε. Έστω και που βρεθήκαμε νωρίς στο σκορ πίσω να βρισκόμαστε, δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον αντίπολο το παιχνίδι. Από την αρχή και που δεχτήκαμε νωρίς γκολ με ένα δικό μας λάθος, είχαμε το πνεύμα του νικητή. Δεν μας πτώησε καθόλου και μείναμε συγκεντρωμένοι καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πιστεύω σε καλύτερο αγωνιστικό χώρο θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει μεγαλύτερο σκορ την νίκη και πιο εύκολα. Πιέσαμε τον αντίπαλο, καταφέραμε να τον κλείσουμε. Δεν μπήκε η μπάλα στο πρώτο ημίχρονο όπως επιδιώξαμε να τη βάλουμε μέσα στα δίχτυα να ισοφαρίσουμε. Με ψυχραιμία και ηρεμία συνεχίσαμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας σε όλο το παιχνίδι. Οι ευκαιρίες ήταν δικές μας. Ήταν θέμα χρόνου για να ισοφαρίσουμε και για να προηγηθούμε κιόλας. Πιστεύω ότι άμα είχαμε και λίγο έτσι καλύτερο αγωνιστικό χώρο θα μπορούσαμε να διευρύνουμε και το σκορ. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει στη μονομαχία. Όλο το πρωί είχε καταιγίδα η πόλη της Καβάλας. Μέχρι ένα σημείο λέγανε πως στο παιχνίδι θα γίνει. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ήταν ένα παιχνίδι που θα πίνει στη μονομαχία. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πολύ γρήγορα, ευνηδιάσαμε τον Άρη. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι όσο καλύτερα γινότανε.